Με εμφανώ μειωμένα τμήματα λόγω οικονομικών περικοπών, ξεκινά τη λειτουργία του το Κέντρο Διαβίου Μάθηση του Δήμου τη Δράμα. Οι εκπαιδευόμενοι των τμήματων θα ειδοποιηθούν ε, τηλεφωνικά για την έναρξη των μαθημάτων. Ένα τμήμα δύναται να έχει από 15 έω 20 εκπαιδευόμενου. Ε, τα τμήματα ε, υλοποιούνται σε σχολεία ε, του Δήμου Δράμα. Παράλληλα, το Κέντρο Διαβίου Μάθηση δεν υλοποιεί μόνο τα μαθήματα του προγράμματό του, αλλά πραγματοποιεί και διάφορε ημερίδε και δράσει στο πλαίσιο τη εξωστρέφειά του. Μία από αυτέ θα λάβει χώρα την Κυριακή 29 του Νοέμβρη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα δράση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι δραστηριότητε που θα γίνουν στο πλαίσιο τη εκδήλωση θα είναι πολυπίκυλε. Θα υπάρχουν μικρέ ενημερωτικέ ομιλίε και συζητήσει, προβολέ βίντεο, διάφορε κατασκευέ, ογραφική με οικολογικά θέματα, κομποστοποίηση και ανακύκλωση από την οικολογική κίνηση σπορία παραδοσιακών σπόρων από τον πελίτη, έκθεση φωτογραφιών από την ομάδα φωτογράφηση του λάθο για να διορθωθεί, αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών για το δέντρο τη ζωή. Ε, για τους φίλους του περιβάλλοντος που θα προσέλθουν στο χώρο μπορούν να φέρουν ανακυκλώσιμα υλικά για να στολίσουμε το δέντρο της ζωής. Ε, ανάλογα με την προσέλευση και την ενδιαφέροντα θα μεταλλάσσεται η, η Οι δράσει στη συγκεκριμένη ημέρα θα φορούν και τα παιδιά. Για του μικρού μα φίλου θα υπάρχει η γωνία του παραμυθιού, όπου θα διαβάζονται παραμυθάκια οικολογικού περιεχομένου και πάγκο όπου θα υπάρχουν διάφορα ε, αντικείμενα πάλι οικολογικού περιεχομένου προ ανάρτηση. Οι μικροί μα φίλοι μπορούν να φέρουν ε, τη ζωγραφιά του, ε, η οποία θα είναι σχετική με το περιβάλλον.